μακάρι ο κόσμος. Μπορώ να δω οποιοδήποτε άνθρωπο. Και να πάω στον πατέρα μου, να δω και πώς πήγαν αυτές τις οδηγίες. Στην αποδοχή του σπιτιού μου είμαι. Μα γιατί τέτοια ώρα είναι ανοιχτό το φως. Και η πόρτα, γιατί είναι ανοιχτή. Την ξέχασε ο πατέρας μου. Τι αυτός ο θόρυβος. Ποιος είναι αυτός. Κανένας γυμνής. Γιατί κάνει τέτοια ώρα το πράγμα. Γιατί παίρνει πράγματα. Κλέφτης είναι. Είναι κλέφτης. Πατέρα, ξύπνα! Πάτε να σε κλέβουνε! Περίεργο. Τρέξε, πατέρα, τρέξε! Στην αποδείχηση σε κλέβουνε γρήγορα! Πάω στο επόμενο μου σημάδια. Γρήγορα, πατέρα, γρήγορα, τρέξε! Στην αποθήκη! Γρήγορα, πατέρα! Πιάσ' τον! Δώσ' του να καταλάβει! Ποιος εσύ! Τι κάνεις εκεί! Άφησε το αμέσως κάτω! Δώσ' του! Μπράβο, πατέρα! Έτσι χτύπα του! Έγινε ένα σκηνή πάνω, γρήγορα! Δες το! Μπράβο, πατέρα! Άφησε! Δες τον καλά! Ευτυχώς, πατέρα, τον έχασες. Μπράβο σου! Σήκω! Ωραία. Ευτυχώς που υπάρχει αυτός εδώ ο θρόνος και κατάφερε να σώσει τον πατέρα μου από αυτό το μεγάλο κακό που πήγε να τον βρει. Ελπίζω αυτός ο παλιοκλέφτης να πάρει ένα μεγάλο μάθημα στη φυλακή. Για να πάω να δω τι κάνει η νονά μου. Έχω πολλά χρόνια να τη δω. Για να δω αν είναι καλά. Yes. Α, ωραία. Έφτασα στην πολυκατοικία της νονάς μου. Τι είναι αυτή? Α, γείτονες της νονάς μου θα είναι. Καλή άνθρωποι φαίνονται. Πολύ φασαρή αυτή η γειτόνη. Θα ξυπνήσει και η γυναίκα σου. Να έχουμε τραβήγματα. Έλα, γαμπρό. Λοιπόν, πάμε να κάνω το μπάνιο. Θα βάλω κάτι πιο ελαφρύ επάνω μου. Το όνομά σου. Και σε περιμένω. Ω, φυλάκι, φυλάκι. Μα καλά, πού πάει από εκεί? Εκεί είναι το σπίτι της νονάς μου. Λες να είναι ληστής? Πάει στο δωμάτιο της νονάς μου. Λες να την πειράξει? Νονά, ξύπνα! Κάποιος μπήκε μέσα! Ξύπνησες. Πού ήσουν? Σε δείπνο με τους Ολλανδούς. Σε περίμενα μωρό, με έβλεπα τηλεόραση. Αλλά με πήρε ο ύπνος. Συγγνώμη που άρχισα απλά. Δεν πειράζει μωρό, μέλα. Α, ο άντρας της είναι. Πόσα χρόνια πέρασαν. Καλά πήγε το ραντεβού σου? Μια χαρά. Μπράβο ρε Νονά, χαίρομαι για σένα. Μα, και τότε ποια ήταν αυτή η πέσω? Κάτι συμβαίνει εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Άρα μωρό μου. Καλά πέρασες? Όσο καλά να περάσω είναι μωρό μου σε επαγγελματικό αντιβούλιο. Θα μου πεις αύριο δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένη. Καλό να είναι. Καλά, πού πάει? Κάτσε να δω πού πάει. Α, καλά το είχα καταλάβει. Νονά, ξύπνα! Ο άντρας σου είναι έτοιμος να κάνει μια βρωμοδουλειά. Αγάπη μου. Στέλιο. Στέλιο. Αγάπη μου. Πήγαινε, πήγαινε. Να, η πόρτα είναι ανοιχτή. Στο απέναντι διαμέρισμα. Γρήγορα. Μωρό μου. Τι? Μου κάνεις λίγο μασάζ. Να σας δείτε μωράκι μου. Ναι. Να τους Νονά. Είδες που στα έλεγα. Μου βάζεις τα μαλλιά. Δεν γαλιέσαι. Δεν γαλιέμαι, μωρό μου. Αλήτη, συνέχισε, κάνεις μασάζ, κάτσε εδώ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τι δεν είναι αυτό το πρόβλημα? Τελικά αυτός εδώ ο χρόνος είναι πολύ χρήσιμος. Μπορώ να σώσω τον κόσμο πολύ μεγάλο κακό. Έδειξα τη Νονάς μου ποιος πραγματικά ήταν ο σύζυγός της. Ελπίζω από εδώ και πέρα να είναι ένας υποδειγματικός σύζυγος. Να την αγαπάει και να τη σέβεται πραγματικά. Για να πω να δω γιατί κάνει η μάνα μου. Την έχω αναζητήσει τόσο πολύ. Άρε μάνα, πόσο καιρό έχω να σε δω. Μου έχεις λείψει τόσο πολύ. Ωραία μάνα, ακόμη διαβάζεις μέχρι τα μεσάνυχτα και σε παίρνει ο ύπνος με το βιβλίο στο χέρι. Δεν θα αλλάξεις ποτέ. Αλήθεια, πού είναι ο πατέρας μου? Τέτοια ώρα πρέπει να ήταν εδώ. Λες να πήγε να με βρει. Περίεργο. Μην κινηθείς, το κατάλαβες! Αυτό το πάω. Δεν σου είπα να μην δώσεις! Τώρα θα σε σκοτώσω! Εδώ. Γιατί δεν άκουσες την εντολή μου? Ήθελα να βοηθήσω. Δεν έκανα τίποτα κακό. Δεν έκανες κάτι κακό. Το πρώτο πράγμα που έκανες, δεν έπρεπε να το κάνεις, είναι ότι άνοιξες την απαγορευμένη πόρτα και μπήκες. Το δεύτερο πράγμα που έκανες και δεν έπρεπε να το κάνεις, είναι ότι έχασες το θρόνο και πήρες το σκύπτρο. Το τρίτο πράγμα που έκανες, δεν έπρεπε να έχεις κάνει, είναι ότι έχεις κάνει πολύ κακό στον κόσμο. Αν καθόσουν ακόμα μία ώρα, θα έχεις καταστρέψει το μισό ανθρώπινο γένος. Μα δεν έκανα τίποτα κακό. Αντιθέτως, γλίτωσα 3 ανθρώπους από το κακό. Έτσι νομίζεις? Έλα μαζί μου να δεις τι έχεις κάνει. Κοίταξε πρώτα τι έχεις κάνει στον πατέρα σου. Ο ληστής, εδώ και ένα χρόνο που είναι στη φυλακή, έχει μάθει κάθε είδους ακατεωνίες. Και όχι μόνο αυτό, έχει μίσο για τον κάθε συνάδελφό του. Και τώρα που έχει βγει έξω από τη φυλακή, έχει κλέψει το αμάξι του πατέρα σου και αναβάλει βιτίες χωράφησης. Αυτό έκανε στον πατέρα σου. Κοίταξε εσύ, έχεις περάσει ένας χρόνος από τότε που ήμουν ασχολείσαι με τον άντρα της και ένα παράνομο έρωτα. Τώρα το χειρίξε το ποτό της στο μεθύσι. Αυτός είναι ο άντρας της. Έχεις αποκοπεί από τον κόσμο και έχεις μπλέξει με τον υπόκοσμο. Αυτό έκανες μόνα σου. Δες τώρα κι από εδώ. Δες πως κλαίει η μάνα σου. Νομίζω ότι έχει σκοτώσει αυτή το ληστή. Ο ληστής ζωή του είχε κάνει μια φόβο. Τώρα ήταν έτοιμος να πάει να ξεμολογηθεί. Τώρα όμως που σκότωσες εσύ τον ληστή, έχεις πάρει τις αμαρτίες του στο λαιμό σου. Αυτό έκανες στον εαυτό σου. Την πρώτη φορά που ο γύφτος σου χτύπησε τον τοίχο, το γυφτάκι απλώς φοβήθηκε. Δεν έρχεται κανείς. Εδώ θα κάτσω. Φοβάμαι. Ένα το είπα. Τη δεύτερη φορά που χτύπησε με δύναμη τον τοίχο, έπεσε μια πέτρα στο γυφτάκι και το σκότωσε. Πυγμό Ντενέκη. Ανάσα Ντενέκη. Πέτανε. Την τρίτη φορά που χτύπησε με δύναμη και με μανία τον τοίχο, έπεσε μια πέτρα και σκότωσε τον ίδιο. Το ίδιο έκανες κι εσύ. Ωστόσο, θα σου δώσω μια περίοδο 30 χρόνων να πας να εξηλαιωθείς για τις αμαρτίες αυτού του κλέφτη. Αν δεν εξηλαιωθείς για αυτές αυτό το χρονικό διάστημα που σου έδωσα, μοίρα σου το είναι να καταλήξεις εκεί που είναι κι αυτός. Και με ποιο τρόπο θα εξηλωθώ για αυτές τις αμαρτίες? Όταν θέλεις να απαλλάξεις τον κόσμο από τον σου κακό όσο έχεις προκαλέσει, τότε έχεις εξηλωθεί για τις αμαρτίες του κλέφτη. Αλλά με ποιο τρόπο θα απαλλάξεις τον κόσμο το κακό? Αύριο το πρωί θα ξεκινήσεις προς τα εκεί που ανατέλει ο ήλιος, μέχρι να συναντήσεις κάτι ανθρώπους. Παρατήρησέ τους προσεκτικά και δίδαξέ τους ό,τι εσύ έχεις μάθει. Θα συνεχίσεις να περπατάς, παρατηρώντας ό,τι βλέπεις, και την τέταρτη μέρα θα φτάσεις σε ένα δάσος. Στο δάσος βρίσκεται ένα τζελιένος ερημίτη. Βρες τον και πες του ό,τι σου έχει συμβεί, και αυτός θα σε καθοδηγήσει. Όταν θα κάνεις ό,τι σου έχει συμβουλέψει, τότε θα έχεις εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες της δικαίας σου και του κλέφτη. Πώς θα μπορέσω να απαλλάξω τον κόσμο το κακό? Οι άνθρωποι απαλλάσσονται από το κακό, παίζοντας ξυλιές μεταξύ τους, στέλνοντας άλλους ανθρώπους φυλακή ή σκοτώνοντάς τους. Πώς λοιπόν θα μπορέσω να απαλλάξω τον κόσμο το κακό, χωρίς να πάρω επάνω μου τις αμαρτίες των άλλων? Οπ, τι γίνεται εδώ? Τι προσπαθεί να κάνει με τον Ντράγο, να σκοτωθεί? Προσπαθεί να βγάλει τον Ντράγο από το χωράφι. Μα καλά την παλεύει. Προσπαθεί να βγάλει τον Ντράγο με τη βία. Έτσι όπως συμπεριφέρεται, δεν θα αρκεί ποτέ. Καλημέρα! Καλημέρα, φίλε! Έχεις κανένα πρόβλημα? Ναι, ο τρόπος πίσω στο φραχτούσε, δεν μπορώ να τον βγάλω, θα μου κάνεις μια. Γιατί κάνεις έτσι, γιατί του φωνάζεις? Με ήρεμο τρόπο. Τότε, ήρεμο τρόπο. Τελικά, φίλε, είσαι δίκιο. Ευχαριστώ. Εντάξει, να τον πάω εγώ στη μάτια. Να είσαι καλά. Τώρα βλέπω ότι το κακό δεν μπορεί να εξελίξει το κακό. Όσο περισσότερο ανταποδίδουν οι άνθρωποι το κακό, τόσο περισσότερο το κακό απλώνεται. Έτσι είναι ολοφάνερο ότι το κακό δεν έχει καμία δύναμη ενάντια στο κακό. Ωστόσο, δεν ξέρω πώς να το εξαλείψω. Ήταν πολύ ευχάριστο να βλέπεις τον Ντράγο να ακούει τη φωνή του χωρικού. Όμως πώς θα το έβγαζε από το χωράφι αν δεν τον είχε ακούσει? Περίεργο. Γιατί άραγε μου είπε ο νονός μου να παρατηρήσω καλά ό,τι συναντήσω? Όντως, όσα είδα ήταν πάρα πολύ παράξενα. Ωστόσο δεν μπορώ να καταλάβω το νόημά τους.